Πάμε τώρα να σας μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ιδανική επιλογή για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στην Κύπρο. Ένα εξάμηνο φθινοπορεινό το οποίο ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου. Αιτήσεις εισαγωγής υποψηφίων δέχεται και μπροστά μας μια διαδραστική διαδικτυακή παρουσίαση ενημέρωση τη Δευτέρα 4 Απριλίου 6:30 το απόγευμα για τα προγράμματα σπουδών ιατρικής, οδοντιατρικής, επιστημών υγείας και ζωής. Βέβαια με πολλές πληροφορίες να μπορείτε να τις πάρετε, όπως και να δηλώσετε συμμετοχή στο euc.ac.cy. Αλλά είπα θα συνεχίσουμε να σας δίνουμε πληροφορίες και έτσι καλημερίζω ευθύς αμέσως στη συχνότητα του 984 τη Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Μαρίνα Αλεξάνδρου. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούν. Πολύ καλά. Έχει αρχίσει η άνοιξη εδώ στην Κύπρο, οπότε χρειαζόμαστε όλη αυτή την αλλαγή, οπότε είναι μια πολύ ωραία μέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς βέβαια για την περασμένη Παρασκευή και χρόνια πολλά σε εμάς για τη σημερινή ημέρα που είναι και εθνική μας εορτή. Χρόνια σας πολλά, αλλά τώρα μας κάνετε και λιγάκι έτσι να νιώσουμε με ζήλια, να το πω, δεν ξέρω. Μιλάτε για ανοιξιάτικο καιρό, γιατί εμάς εδώ μας έχει φάει σκόνη τόσες μέρες. Κοιτάξτε, ήταν ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και σε εμάς. Πολύ βροχερός, βέβαια στην Κύπρο χρειαζόμαστε τις βροχές, αλλά νομίζω... Όλοι αναμένουμε την άνοιξη έτσι για μια αλλαγή διάθεσης με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Κυρία Αλεξάνδρου, έχετε δίκιο, αλλά εγώ το προχωράω γρήγορα, το πάω παρακάτω, γιατί θέλω και ο χρόνος να είναι αρκετός έτσι ώστε να πείτε πράγματα για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί οδεύουμε προς τη λήξη του φετινού ακαδημαϊκού έτους και ήδη φαντάζομαι προλάβατε να το ακούσατε από την αναφορά μου. Πάτε για ένα νέο ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τον Οκτώβριο. Έτσι. Κοιτάξτε, μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες θα έλεγα ότι η σοφία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο ότι επένδυσε από πολύ νωρίς στη σύγχρονη τεχνολογία εκπαίδευσης, γνωστό στους δικούς μας χώρους σαν blended learning, μειχτή μάθηση, αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικό υπό τις περιστάσεις. Ολοκληρώσαμε αισίως ακόμη μια χρονιά πετυχημένη, συνεχίζοντας την προσφορά ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που διακρίνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονιά το Πανεπιστήμιο μας έλαβε από τον Διεθνή και Έγκυρο Οργανισμό Πανεπιστημιακών Αξιολογήσεων. Δύσκολη χρονιά παγκόσμια, θέλετε να πείτε, γιατί υπάρχουν θέματα και προβλήματα, ξεκινώντας από την οικονομία και πηγαίνοντας στην πανδημία. Ναι, αυτό θέλετε να πείτε, βέβαια, φαντάζομαι. Βέβαια, βέβαια. Αυτά τα δύσκολα, mm-hmm. τα δύσκολα θέματα που είναι και εκτός ελέγχου από πολλούς οργανισμούς όπως είναι η δική μας, όμως μας επηρεάζουν. Mm-hmm. Εμείς συνεχίσαμε να προσφέρουμε αυτό που λέμε ποιοτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Έχουμε πάρει μια πολύ σημαντική διάκριση από το QSTAR University Ratings. Πήραμε 5 αστέρια για τη συνολική μας απόδοση. Κατατακτήκαμε ανάμεσα σε 72 πανεπιστήμια με αυτή τη διάκριση. Και δε 5 αστέρια σε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως είναι αυτός της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους φοιτητές, της διεθνοποίησης, της ποιότητας, της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, τις φοιτητικές υπηρεσίες, τη στήριξη των φοιτητών και κυριότερο για το πτυχίο ιατρικής. Και είμαστε σήμερα το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με αυτή τη διάκριση. Επιπρόσθετες κατατάξεις από το Times Higher Education Impact Rankings ανάμεσα στα 201 καλύτερα πανεπιστήμια, στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την οικονομική ανάπτυξη. Διαχρονικά παραμένουμε η πρώτη επιλογή των Ελλήνων. Θέλω εδώ να το τονίσω αυτό ιδιαίτερα, την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι Έλληνες σπουδαστές και οι γονείς τους, γιατί αν αναλογιστεί κάποιος σήμερα ότι έχουμε γύρω στις 5 με 6 χιλιάδες Έλληνες σπουδαστές στην Κύπρο, 2,5 χιλιάδες από αυτούς βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μάλιστα. Αυτό μας τιμά ιδιαίτερα, αλλά και δημιουργά και την αντίστοιχη ευθύνη να ανταποκριθούμε όπως κάθε φορά στις προσδοκίες
των φοιτητών. Ανάμεσα σε πόσες εθνικότητες, γιατί αναφερθήκατε στους Έλληνες, στους 2.500 Έλληνες. Να σας πω, έχουμε γύρω στις περισσότερες από 32 διαφορετικές εθνικότητες στην Κύπρο. Ο μεγαλύτερος αριθμός των φοιτητών μας είναι Κύπροι φοιτητές. Η δεύτερη μεγαλύτερη εθνικότητα είναι οι Έλληνες. Και οι διεθνείς μας σπουδαστές κατάγονται κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης θα έλεγα, κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Έχουμε ένα μεγάλο αριθματική, γιατί φαίνεται η Κύπρος έχει μπει στο μυαλό του κόσμου πλέον ότι είναι ένας προορισμός για σπουδές. Γιατί? Να σας πω, καταρχάς, λόγω και του Brexit, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών από την Ευρώπη που αναζητούν αναγνωρισμένα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών. Εδώ η Κύπρος και δε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό ποιοτικών φοιτητών, να το τονίσω αυτό, στη σχολή της ιατρικής και στο τμήμα οδοντιατρικής που είναι αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, πλήρως αναγνωρισμένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αμερική για σκοπούς συνέχισης της ειδικότητας και ούτω καθεξής. Στην αντίθετη όχθη τώρα, τα παιδιά από την Ελλάδα που επιθυμούν να σπουδάσουν τη μητρική τους γλώσσα, παρατηρούμε ακριβώς το ίδιο ενδιαφέρον σε προγράμματα όπως είναι η σχολή νομικής που είναι πλήρως αντίστοιχη με τις νομικές σχολές της Ελλάδας, προγράμματα της ψυχολογίας, η φαρμακευτική που είναι και πενταετής η διάρκεια της, η βιολογία, η φυσικοθεραπεία, η αθλητική επιστήμη. Και βέβαια έχουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, είναι βέβαια ανταγωνιστικό το περιβάλλον, οι κάθε σχολές έχουν και τα δικά τους κριτήρια εισαγωγής. Αλλά να τονίσω ότι... Και αγγλική γλώσσα και ελληνική γλώσσα, μην το ξεχάσετε. Βεβαίως. Ναι. Έχουμε σχεδόν ένα 60% των προγραμμάτων μας διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και το υπόλοιπο 40% στην αγγλική. Όταν πετυχαίνουμε και αυτό που λέμε στα αγγλικά the best of both worlds, έχουμε και τις δύο επιλογές ανάλογα με τις επιθυμίες των φοιτητών και τι είναι αυτό που κυριαρχεί στη χώρα τους. Δηλαδή σίγουρα τα παιδιά από την Ελλάδα, αν θα σπουδάσουν νομική, θα σπουδάσουν το ελληνικό δίκαιο. Αυτό προσφέρουμε στην Κύπρο και αυτό δίνει μια ακόμη επιλογή στα παιδιά από την Ελλάδα. Αν λέτε ότι έχετε κερδίσει από την άλλη τον προορισμό για σπουδές στην Κύπρο και συγκεκριμένα για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυτό οικονομικά τι σημαίνει? Είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Θα έλεγα ότι η Κύπρος είναι ένας πιο φιλικός οικονομικά προορισμός. Σίγουρα το κόστος σπουδών έχει πάει στα ύψη όσον αφορά την Αγγλία. Πολλές φορές μπορεί να μιλάμε και για τριπλάσιο κόστος έναντι του κόστους της Κύπρου. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα σπουδάσει στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη βιολογία ή φυσικοθεραπεία, θα του κοστίσει μαζί με τα έξοδα διαμονής πέραν των 20.000 ευρώ ο χρόνος. Σε αντίστοιχη περίπτωση στην Αγγλία, που θα φτάσει, ή στην Ολλανδία που θα πάει μέχρι και 30.000. Εκεί υπάρχουν και ακριβά κόστη όσον αφορά τη διαμονή. Η Κύπρος προσφέρει μια εξαιρετικά οικονομική επιλογή όσον αφορά τη διαμονή και πολύ καλές επιλογές. Δηλαδή έχουμε δίπλα από την Πανεπιστημιούπολη στη διάθεση των φοιτητών μας φοιτητικά διαμερίσματα, πολύ μοντέρνα, σύγχρονα, που έχουν χτιστεί με τις προδιαγραφές, αν θέλετε, να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών, καφετέρια στο ισόγειο, πλυντήριο, χώρους κοινωνικής δικτύωσης, τα πάντα. Άρα θεωρώ ότι η Κύπρος από αυτήν την άποψη, να μην αναφέρω και το γεγονός ότι μιλάμε μια χώρα που προσφέρει ασφάλεια, το είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους γονείς και για τα παιδιά, και για όσα παιδιά προέρχονται από την Ελλάδα, μιλάμε μια χώρα που μιλάει την ίδια γλώσσα, κοινή κουλτούρα, τις ίδιες έννοιες, αν θέλετε, έχουν οι γονείς στην Κύπρο με τους γονείς στην Ελλάδα. Πολύ κοντά, ανά πάσα στιγμή μπορούν οι γονείς να επισκεφτούν τα παιδιά στην Κύπρο. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος τους, κυρία Αλεξάνδρου? Δηλαδή άνθρωποι, γονείς, φοιτητές, οι οποίοι σας επισκέπτονται, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί σας, σας βλέπουν διαζώσεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος τους μέχρι σήμερα? Τι είναι αυτό που διακρίνεται πολύ περισσότερο? Ξέρετε, και οι Κύπροι γονείς,
και οι Έλληνες γονείς από την υπερβολική αγάπη να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Νομίζω εξασκούμε πολλές φορές ιδιαίτερη πίεση προς τα παιδιά και νομίζω εμείς δημιουργούμε το άγχος στα παιδιά. Τα παιδιά είναι αγχωμένα γιατί έχουν να διαβάσουν την ύλη των εξετάσεων, έχουν βάλει στόχους να μπουν σε κάποια πανεπιστήμια, να κάνουν κάποιες επιλογές. Όλη αυτή η πίεση και με την ιδιάζουσα κατάσταση που επικρατεί, που ειλικρινά μην αστειευόμαστε, τα παιδιά από το 20 και μετά, εγώ τους θεωρώ και λίγο ήρωες, πως τα καταφέρνουν, δεν είναι καλές οι συνθήκες οι οποίες εκπαιδεύονται, είτε στη μέση εκπαίδευση είτε στην ανώτατη εκπαίδευση. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, πρέπει να αποβάλουμε αυτό το άγχος για να τους βοηθήσουμε να πάρουν μια καλή απόφαση για τους ιδίους. Και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχουν οι επαγγελματίες, υπάρχουν τα συμβουλευτικά κέντρα που θα βοηθήσουν τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν τις σκέψεις τους, να προσδιορίσουν τους στόχους και να επιλέξουν έναν κλάδο σπουδών τους οποίους φαίνεται να είναι και η πρώτη τους επιλογή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω. Γιατί? Διότι η εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται άνευ πανελληνίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κριτήρια. Η κάθε σχολή έχει τα δικά της κριτήρια. Αλλά ένα παιδί το οποίο έχει ένα καλό απολυτήριο του δίνει αυτή την αυτονομία να επιλέξει αυτό που θέλει. Άρα φεύγει ένα πρώτο άγχος, τι γίνεται αν δεν περάσω στη νομική, τι γίνεται αν δεν περάσω στην ιατρική. Εδώ, εάν το παιδί έχει ένα καλό απολυτήριο, γιατί εμείς εκεί εστιάζουμε, και από εκεί και πέρα εμείς θα του δώσουμε τις υπόλοιπες γνώσεις, εμείς θα του χτίσουμε αυτές τις δεξιότητες, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, η Κύπρος δεν έχει καταλήψεις, η Κύπρος δεν έχει απεργίες. Όταν λέμε ένας κλάδος ολοκληρώνεται στα 4 χρόνια, στα 4 χρόνια το παιδί θα έχει ένα ισχυρό, αξιόπιστο πτυχίο, έτοιμος να μπει στην αγορά εργασίας. Μάλιστα. Νομίζω ότι γι' αυτό τους θέλουμε να συνδεθούν μαζί μας τη Δευτέρα 4 Απριλίου στις 6 το απόγευμα. Είναι μια παρουσίαση αφιερωμένη στις σπουδές ιατρικής, οδοντιατρικής, επιστημών υγείας και ζωής. Θα μπουν μέσα στα εργαστήρια της ιατρικής, της οδοντιατρικής, της φαρμακευτικής. Θα δούνε διαζώσεις. Και νομίζω ότι είναι καλό να πούμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να επισκεφτούν την Πανεπιστημιούπολη, να ξεναγηθούν στους χώρους, να μιλήσουν με υφιστάμενους φοιτητές, να μιλήσουν με καθηγητές, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα τους βοηθήσει να ηρεμήσουν, να αποβάλουν τον άγχος και να ξέρουν ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μια πολύ καλή επιλογή, θα είμαστε δίπλα τους, όχι μόνο όταν είναι στο Πανεπιστήμιο, αλλά και μετά όταν αποφοιτήσουν. Κυρία Αλεξάνδρου, να σας καλημερίσω και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.